Θέλω ένα σχόλιο, για το θέμα της Νοβάρτης, για το θέμα του κυρίου Παπαγγελόπουλου, διότι η Αυγή σήμερα λέει εδώ ότι πάει, τα δίνουν όλα τώρα για την παραγραφή. Νομίζω ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια τρικυμία εν κρανίω στο θέμα. Τι εννοείτε? Σας θυμίζω ότι στην προηγούμενη κοινοβουλευτική περίοδο, ναι, η Βουλή είπε ότι το άρθρο 86 δεν εφαρμόζεται σε αυτήν την περίπτωση και οι υποθέσεις που έχουν πάει στον εισαγγελέα και η δίωξη που έχει γίνει για τον κύριο Λοβέρδο έχει γίνει βάση της κοινής ποινικής διαδικασίας. Άρα δεν έχει καμία σχέση στα μάτια του ΣΥΡΙΖΑ το άρθρο 86 και τώρα το ανακαλύπτουν ότι είναι θέμα. Τότε γιατί δεν το ψηφίζετε? Τότε γιατί δεν δέχεστε να περιληφθεί? Αφού είναι τόσο αυτονόητο και τόσο δεδομένο, γιατί δεν το ψηφίζετε? Καταρχήν, μια ερμηνευτική δήλωση, κύριε Μηταράκη. Καταρχήν, μια ερμηνευτική δήλωση δεν θα έχει ποτέ αναδρομική ισχύ. Όχι. Άρα δεν παίζει κανένα ρόλο. Γιατί δεν την ψηφίζετε? Γιατί δεν έχει κανένα ρόλο. Γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο. Αφού είναι τόσο απλό και τόσο δεδομένο, γιατί δεν ψηφίζετε? Μάλλον εσεί παίζει και πολύ σημαντικό ρόλο. Εγώ άλλο βλέπω, κύριε Ακούστη, ότι αμφισβητείτε εσεί ο ίδιο την ομολογία που προσπάθησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όταν έρχεστε και λέτε με την ερμηνευτική, δείχνει να αμφισβητείτε ο ίδιος αυτό που εσείς είπατε. Μπορεί να μην έχετε καταλάβει. Πιστεύετε τα νομικά επιχειρήματα του ΣΥΡΙΖΑ στον περίοδο? Αν τα πιστεύετε, δεν υπάρχει λόγος για ερμηνευτική. Και να μπει ερμηνευτική δεν έχει αναδρομικότητα. Ωραία, δεν είναι κακό να μην έχετε καταλάβει. Αυτό λοιπόν που εσείς λέτε ως νομολογία. Αυτό που λέτε εσείς ως νομολογία, εμείς λέμε. Ο Αλέξης Τσίπρας εχθές έστειλε επιστολή αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης να περιληφθεί στο Σύνταγμα. Και ρωτάμε πολύ απλά, αφού υπάρχει στην νομολογία, αφού είναι έτσι όπως εσείς νομίζετε και τα λέτε όπως νομίζετε, γιατί δεν ψηφίζετε να περιληφθεί στο Σύνταγμα και να υπάρχει μια καθαρή, ρητή, ερμηνευτική δήλωση στο Σύνταγμα, με συγχωρείτε, που θα λέει ότι, κυρία Αυτιά, όταν τα παίρνει ο Υπουργός, αυτό δεν εμπίπτει στα καθήκοντά του. Γιατί δεν το ψηφίζει η Νέα Δημοκρατία? Ο κύριος Μητσοτάκης, γιατί δεν το ψηφίζει? Γιατί η κυρία Μπακογιάννη, όταν άκουσε την επιστολή του κυρίου Τσίπρα σχετικά με αυτή την ερμηνευτική δήλωση να μην τα παίρνουν οι πολιτικοί, αντέδρασε με τόσο άντονο τρόπο? Γιατί είναι τόσο απλό για τους πολίτες που μας ακούν, κύριε, για τους θεατές? Μήπως είδατε την αλλαγή του ποινικού κώδικα? Μήπως είδατε σύνταγμα, την ενεργητική δωροδοκία, ότι εσείς που την είχατε πλημέλημα την κάνουμε κακούργημα? Την ενεργητική δωροδοκία, για μια στιγμή. Μα μιλάμε για το Σύνταγμα. Μιλάμε για το Σύνταγμα που συμπληρωδένει τους νόμους και τις νομολογίες. Για το Σύνταγμα. Γιατί δεν ψηφίζετε στο Σύνταγμα? Πήρα και το λόγο τον κύριο Μηταράκη, αλλά εγώ θα πω για το Σύνταγμα ένα πράγμα. Πρόταση Κυριάκου Μητσοτάκη από την προηγούμενη Βουλή. Φέρτε τις προτάσεις σας. Φέρουμε και τις δικές μας. Όλες οι προτάσεις. Όλες δεκτές. Μα αφού λέτε ότι συμφωνείτε. Περιμένετε τώρα, καλά τώρα. Μην αρχίνετε αυτά τα τέτοια. Λέω λοιπόν. Τι είπε ο Μητσοτάκης? Έλατε ΣΥΡΙΖΑ, φέρτε τις προτάσεις. Θα έρθουμε εμείς ως Νέα Δημοκρατία. Όλες μαζί. Τις πάμε στην επόμενη Βουλή, η οποία αποφασίζει. Εδώ, εσείς τι είπατε? Όχι, δεν συμφωνούμε. Μα κάνετε λάθος. Είναι στις αναθεωρητές διατάξεις. Μα δεν τα ξέρετε. Όποιος διαφωνεί μαζί σας δεν μπορεί ούτε να είναι. Μα δεν το ξέρετε το θέμα. Είμαι μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης. Δεν είσαστε ούτε εσείς, ούτε ο κύριος. Τι λέτε σοβαρά? Επειδή εσείς είστε μέλος της Επιτροπής Αναθεώρησης, εμείς τι είμαστε? Είναι στις αναθεωρητές. Τι λέτε, κύριε Ραγκούση, που έχετε τη μοναδική αλήθεια? Στους τηλεθεατές. Για όνομα του Θεού. Σας είχαμε προτείνει. Φέρνει τις προτάσεις. Δεν τις δεχτήκατε. Είναι στις αναθεωρητές. Αυτό που λέμε συζητήσαμε. Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? Ξέρετε ποιο είναι το πρόβλημα? 4,5 χρόνια κυβερνούσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα έρχεται να ανακαλύψει. Ένα λεπτό. Ακούστε, δεν είστε στην Επιτροπή της Βουλής, είστε στην εκπομπή. Μπορώ να πω για τους τηλεθεατές σας κάτι μόνο? Φίλες και φίλοι, υπάρχει ένα θέμα μεγάλο. Πολύ μεγάλο θέμα. Να τιμωρείται ο πολιτικός και να έχει τον ίδιο δικαστή με τον πολίτη, όταν ο πολιτικός, αυτό ξέρετε πόσα χρόνια το ακούω, 40 ότι θα το κάνουν και δεν έχει γίνει ακόμα. Ναι. Δεν έγινε ούτε επί ΣΥΡΙΖΑ αυτό. Χωρίς... Γιατί αν ήθελε ο ΣΥΡΙΖΑ να το φέρει, θα το έφερνε την πρώτη μέρα. Πρέπει λοιπόν, κύριε Ραγκούση, αγαπητέ κύριε Γιουλέκα, κύριε Μηταράκη, και ο πολιτικός να έχει τον ίδιο δικαστή που έχει ο πολίτης. Βρείτε μία λύση, bypass και λύστε το. Κύριε, και η σκευωρία της Νοβάρτης καταδεικνύει ότι όταν ο συνταγματικός νομοθέτης έβαλε μια ειδική διαδικασία, είχε κάτι στο μυαλό του. Και αποδείχθηκε με την Νοβάρτη πώς εργαλειοποιείται η ποινική δικαιοσύνη καμιά φορά λοιπόν, για πολιτικά παιχνίδια. Για να μην είναι 2-1 το σκορ, ένα λεπτό. Εγώ να πάω στην κοινωνική ομάδα. Λοιπόν, να φύγω για την κοινωνική ομάδα. Πάτε στο στοιχείο. Πρώτα θα περάσετε από Μητσοτάκη. Για τους τηλεθεατές σας. Για την κοινωνική ομάδα. Εντάξει, λοιπόν, να πάτε στο καλό.
Και περιμένω ειδήσεις. Τώρα, για τους τηλεθεατές, σας παρακαλώ, κύριε Αυτιά, το εξής. Πες στο Μητσοτάκη ότι έρχεται ο Γιουλέκας σε λίγο, έτσι, μόλις. Και επειδή θα έρθει και ο κύριος Μητσοτάκης, άκουσα αύριο εδώ, να τον ρωτήσετε. Βρίσκεται αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με το Σύνταγμα, στις αναθεωρητές διατάξεις, το άρθρο 86. Μάλιστα. Επομένως, η παρούσα Βουλή μπορεί να αποφασίσει αν θέλει, διόρθωσα τον κύριο Γιουλέκα, να βάλει αυτή την ερμηνευτική δήλωση. Αν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης και η πλειοψηφία των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, μπορεί να συμπεριληφθεί στο Σύνταγμα η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα και της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, σύμφωνα με την οποία να υπάρξει ερμηνευτική δήλωση μέσα στο Σύνταγμα, ούτε στο νόμο, ούτε στην ομολογία των δικαστηρίων, αλλά μέσα στο Σύνταγμα, θεμέλιο σίδερο, που θα λέει ότι όταν ο υπουργός δωροδοκείται, αυτό δεν εμπίπτει στα υπουργικά καθήκοντα και αντιμετωπίζεται όπως η δωροδοκία για όποιον απλό Έλληνα πολίτη. Αυτό δεν θέλει ο κύριος Μητσοτάκης να ψηφιστεί. Και χτες η κυρία Παπογιάννη, όταν το άκουσε, πετάχτηκε στο ταβάνι. 4 χρόνια ο Τσίπρας δεν το έκανε. Δεν υπήρχε διαδικασία αναθεώρησης. Τώρα είναι η διαδικασία αναθεώρησης. Τι είπα να πει, θα περιμένουμε να θεώρησουμε. Βεβαίως, με βάση το κουβέντα. Τώρα είναι ή τώρα ή ποτέ. Και να συμπληρώσω και τελευταίο αυτό και μιλάει ο κύριος Γιουλέκας. Αν δεν το ψηφίσουν τώρα, δεν θα περάσει. Και άρα μετά από 10 χρόνια θα μπορεί να συμπεριληφθεί μια τέτοια διάθεση. Οι δημοσιογράφοι τώρα, τώρα πείτε ό,τι θέλετε, κύριε δημοσιογράφο. Κρατώ τα όσα είπε ο κύριος Τραγούσης, αλλά ήμουν νιός και γέρασα. Ειδική νόμη για τους πολιτικούς, ειδική νόμη για υπουργούς, ειδική νόμη και ουδέποτε πολιτικός, λένε αν κάνω λάθος και κύριε Στρατάκη διορθώστε με, για τον πολιτικό σε 5 χρόνια παραγραφόταν κάθε παρανομία, ουδής μπήκε μπροστά να πει. Λοιπόν, να παρακαλέσω λίγο. Να πει Γιουλέκας και μετά Λίνα. Να ολοκληρώσω λίγο μόνο μια τοποθέτηση.